Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο επίκεντρο για άλλο ένα βράδυ, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Στο δρόμο πρώτης της εκλογές, κυρίες και κύριοι, πολλά συμβαίνουν, πολλά γίνονται. Πράγματα που μερικές φορές και περισσότερο εμείς οι δημοσιογράφοι τα σκεφτόμαστε και λέμε καλά, γιατί μπορούν να βγαίνουν όλα τώρα και δεν βγήκαν, ας πούμε, πριν ένα μήνα, ξέρω πριν 6 μήνες, πριν ένα χρόνο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το τι γίνεται και ίσως πάμε σε ένα. Κάπως, όπως συνηθίσαμε το λέμε, τοξικό κλίμα σε αυτή την τελική ευθεία προς τις κάλπες. Αυτά τα θέματα και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε σήμερα με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Με έναν εξαιρετικό υποψήφιο βουλευτή, ο οποίος έχει δοκιμαστεί βέβαια στα κοινά, ενώ στην τοπική αυτοδιοίκηση στα κοινά, είναι ιατρός και βέβαια θέλει να ασχοληθεί και με την ευρύτερη πολιτική σκηνή που είναι η βολή των Ελλήνων με τις εκλογές της 21ης του τρέχοντος Μαΐου, δηλαδή του τρέχοντος έτους. Μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Ανδρεάδη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Ανδρεάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου. Ειλικρινώς ευχαριστώ για τον χρόνο που διαθέσατε και είστε σήμερα εδώ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το τρέξιμο είναι πάρα πολύ και θα πρέπει να πω ότι κατάγεστε από έναν μεγάλο δήμο. Είναι ο πρώτος δήμος στην Μακεδονία και είναι ο δεύτερος στον νομό Θεσσαλονίκης. Στον δήμο Κορδελιού, Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, για να το λέμε όλο μαζί όπως είναι το σωστό. Θα ήταν. Έτσι είναι το σωστό. Έναν μεγάλο δήμο με εξαιρετικά θέματα. Και τι εννοώ. Ξέρετε, εσείς οι δυτικοί, να το πω έτσι, έχετε ένα θέμα με τους ανατολικούς. Λέτε πολλές φορές ότι η κυβέρνηση, το κράτος, ξέρω, τα υπουργεία κτλ. Βοηθούν περισσότερο την Ανατολική Θεσσαλονίκη και εσάς λίγο σας έχουν αφήσει, θα το πω πολύ λαϊκά και θα με συγχωρέσετε, στην απέξω. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει αυτό, γιατί εγώ με μια επίσκεψη που έκανα πριν από λίγες ημέρες, ξέρω με κύριε Ανδρεάδη, είδα ότι ο Εύωσμος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Πάει καλά. Έχει βέβαια προβλήματα, αλλά τέλος πάντων είναι σε γενικά σε καλές συνθήκες. Δεν θέλω να πω άλλα, είστε γιατρός, πετυχημένος γιατρός, θα πρέπει να το πω αυτό, γιατί ρώτησα για εσάς. Και το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Ανδρεάδη, γιατί ασχοληθήκατε τώρα με την πολιτική, ξέρω εγώ, το ιατρείο σας πάει καλά, έχετε μια εξαιρετική οικογένεια, νομίζω έχετε και 3 παιδιά από ό,τι διάβασα, γιατί με την πολιτική τώρα, με την κεντρική πολιτική σκηνή. Πράγματι, αυτή είναι μια ερώτηση που μπορώ να πω ότι μου το κάνουν πολλοί συμπολίτες μου. Η απάντηση είναι εύκολη. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, και εγώ τουλάχιστον την τελευταία 8 ετία, αλλά και παλιότερα είχα ενασχοληθεί. Ήσασταν αντιδήμαρχος, θα πρέπει να πω. Ήσασταν στις οικονομικές επιτροπές, γνωρίζετε από ευρωπαϊκά προγράμματα, να τα λέμε αυτά. Έτσι ακριβώς. Ήμουν και είμαι ακόμη φυσικά 2 τετραετίες δημοτικός σύμβουλος. Στην προηγούμενη τετραετία ήμουν και αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. Οπότε υπήρχε μια γενικότερη ενασχόληση με τα κοινά σε επίπεδο, τοπικής αυτοδιοίκησης, βέβαια. Επίσης θα πω ότι είχε και μια κομματική ταυτότητα, την οποία βέβαια την παραμερίσαμε κατά τη διάρκεια την οποία ασχολούμαι την αυτοδιοίκηση, διότι και έτσι πρέπει να γίνεται, έτσι. Ασχολούμαι με τη Νέα Δημοκρατία και από τα 19 μου χρόνια, όπου ήμουν πρόεδρος στη ΔΑΠ Νοντοφουκού. Έχω σπουδάσει εδώ στο Αριστοτέλειο. Οπότε έχουμε μία συνέχεια. Και υπηρετήσατε και σαν γιατρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν η ενασχόληση με τα κοινά ήταν δεδομένη ούτως ή άλλως. Μέσα σε αυτό προέκυψε μία πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία και από τον πρόεδρο και τον ευχαριστώ και δημοσίως για αυτό, να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, ούτως ώστε να έχουμε όσο δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα στη Νέα Δημοκρατία και στην Α Θεσσαλονίκη. Δεν σας κρύβω ότι η Α Θεσσαλονίκη και κυρίως η δυτική περιοχή δεν εμφάνιζε τα ποσοστά τα οποία υπήρχαν στη Β Θεσσαλονίκη ή τέλος πάντων και στην Ανατολική περιοχή. Χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Χαμηλά ποσοστά, μπράβο. Θεωρώ ότι μάλλον αυτό οφείλονταν σε μια αντιδραστική ψήφο, παρά ότι υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει, το τι έχει προσφέρει στον κόσμο ή και τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κυβερνήσει. Έτσι, πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε το τι πρέπει να ψηφίσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο προέκυψε και η δική μου υποψηφιότητα, προσπαθώντας να στηρίξω όσο το δυνατόν περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά να στηρίξω τα προβλήματα
της Θεσσαλονίκης και ακόμη περισσότερο της Δυτικής Θεσσαλονίκης που το γνωρίζω από μέσα, θα έλεγα. Και έχετε γεννηθεί. Μπράβο. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω. Θα πάρω πάσα από αυτό που μου είπατε. Ότι την προηγούμενη τετραετία ήταν ίσως μία ψήφος αντίδρασης. Το καταλαβαίνω. Έχει ξαναγίνει. Η ιστορία το έχει καταγράψει τουλάχιστον. Μιλάτε για το 2015, ας πούμε. Σωστά. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, με τον κόσμο που έρχεστε τώρα σε επαφή, συναναστρέφεστε με πολλούς συμπολίτες σας και όχι μόνο. Σας λένε, έφυγε δηλαδή αυτό το ότι εγώ δεν θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, έφυγε η ψήφος αντίδρασης που λέμε, έτσι, με απλά λόγια. Πιστεύετε ότι θα ανέβουν δηλαδή τα ποσοστά στην περιοχή που δραστηριοποιήσετε περισσότερο εσείς? Νομίζω ναι, και θα σας απαντήσω. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι η ψήφος αντίδρασης προκαλείται και λίγο από τη ρητορική των κομμάτων. Δηλαδή, θα θυμίσω το 2015, ας πούμε, μιλούσε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ για ανθρωπιστική κρίση. Mm-hmm. Προφανώς είχαμε μια κρίση οικονομική στην Ελλάδα, αλλά προφανώς δεν είχαμε ανθρωπιστική κρίση. Είναι άλλο πράγμα η ανθρωπιστική κρίση και άλλο πράγμα η οικονομική κρίση. Τουλάχιστον ελληνικά ξέρουμε, κύριε Ανδρέα, το καταλαβαίνουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε επενδύαμε στο συνέστημα του ψηφοφόρου και έτσι υπήρχε μια αντιδραστική ψήφος. Το ίδιο προσπάθησε να γίνει mm-hmm. και τώρα, το 2023, με αφορμή το ατύχημα στα Τέμπη. Δυστύχημα στα Τέμπη. Ναι, χάθηκαν 57 άνθρωποι. Αυτό ήταν τραγικό. Δεν το συζητάμε αυτό. Ίσως η τραγικότερη στιγμή, τουλάχιστον όσο έχω δει εγώ στη ζωή μου. Από εκεί και μετά όμως προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι... Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει αυτό που τα λέμε τώρα. Δεν μου αρέσει αυτό, κύριε Ανδριάδη. Να πατάς σε 57 ψυχές. Και δει, θα μου πείτε, οι ψυχές, καλά είστε και γιατρός εσείς, η ψυχή δεν έχει διαφορά ποιος πεθαίνει κτλ. Αλλά άλλο να είναι 103 που λες, τέλος πάντων. Εντάξει, χόρτασε και τη ζωή του. Άλλο 19, κύριε Ανδριάδη. Φοιτητής, 20 ετών παιδί. Δεν το συζητάμε, διότι. Είναι τραγικό. Και εγώ, τα παιδιά μου είναι φοιτητές. Φανταστείτε τώρα. Είναι φοιτητές, δεν το συζητάμε. Θεωρώ, σας λέω, ότι ήταν η τραγικότερη στιγμή, όσο θυμάμαι εγώ τουλάχιστον στη ζωή μου και με τον τρόπο που έγινε. Και όπως έγινε, δεν μπορώ να το συζητήσω. Από εκεί και μετά βλέπω ότι αυτό έχει αρχίσει και αμβλύνει πλέον. Δεν υπάρχει η ίδια έτσι, ένταση η οποία υπήρχε. Και ο κόσμος αρχίζει και σκέφτεται πλέον πολιτικά. Δηλαδή, δίχως το συνέστημα. Και εδώ πέρα έχει να συγκρίνει, τουλάχιστον σήμερα είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να συγκρίνουμε δύο θητείες με δύο ίδιους πρωθυπουργούς. Mm. Δηλαδή, είχαμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα το 2015-2019 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Και είχαμε τον Πρωθυπουργό, το Μητσοτάκη, με το 19-23. Άρα μπορούμε να συγκρίνουμε δύο θητείες με δύο πρωθυπουργούς οι οποίοι υπηρέτησαν και είναι και οι δύο υποψήφοι τώρα φυσικά, έτσι, και με τα αντίστοιχα κόμματα. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ παλιότερα, διότι όταν έχανε κάποιος άλλαζε... Άλλαζε ο πρόεδρος και τα λοιπά. Άρα λοιπόν μπορούμε να κρίνουμε διευθυντής. Και νομίζω ότι η σύγκριση είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Δηλαδή η περίοδος 19-23 η χώρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, υπάρχει μια σταθερότητα. Φέτος περιμέναμε ένα έλλειμμα της τάξης του 1,5-2%, τελικά είχαμε πλεόνασμα. Έχουμε ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε μέτρα, όπως παράδειγμα η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, η αύξηση των συντάξεων κατά 8%, αύξηση των επιδομάτων πρόνοιας κατά 8%, δηλαδή σου δίνει τη δυνατότητα η καλή οικονομική ανάπτυξη να μπορείς να δώσεις και αντίστοιχες παροχές στον κόσμο. Κύριε Ανδριάδη, πώς απαντάτε στην αντιπολίτευση που λέει ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τέλος πάντων το λέμε έτσι, σταμάτησαν τα μνημόνια και υπήρξε ένα πλεόνασμα οικονομικό το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το χρησιμοποίησε και όπως χαρακτηριστικά το λέει αντιπολίτευση, κύριε Ανδριάδη, δίνει ψίχουλα, έτσι, χρησιμοποιώ την έκφραση της αντιπολιτεύσεως, δίνει ψίχουλα υπό την μορφή επιδομάτων. Ξέρετε, τα γνωστά ΠΑΣ, ναι. Το καλάθι του νοικοκυριού και όλα αυτά τα σχετικά που γνωρίζουμε όλοι. Πώς απαντάτε σε αυτό? Έχουν, λέτε, δεν έχουν πάτημα καθόλου, δεν έχουν και λίγο δίκιο? Ρωτώ. Θα σας απαντήσω αμέσως. Αν και γιατρός, όπως σας είπα, είμαι και πρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, αλλά. Το χρησιμοποιώ αυτό, μου το είπατε. Γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Και με τα οικονομικά. Ξέρετε από οικονομικά. Κοιτάξτε, το πλεόνασμα αυτό που παρουσίαζε ήταν διότι απλά εκείνη την εποχή υπογράψαμε ένα τρίτο μνημόνιο. Ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο πήραμε και άλλα δανεικά. Έτσι. τα οποία ήταν αυτό το πλεόνασμα. Δεν υπήρχε πλεόνασμα παραγωγής.
Δηλαδή δεν γίναμε πιο παραγωγικοί για να μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Ούτε η ανάπτυξη ήταν στα επίπεδα τα οποία είναι. Με λίγα λόγια δεν ήταν δικά μας. Δεν ήταν δικά μας και ήταν δανεικά. Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αν με τα δανεικά δίνεις επιδόματα ή αυξάνεις συντάξεις, μισθούς και οτιδήποτε άλλο, κάποια στιγμή πρέπει να τα επιστρέψεις. Δουλειά δεν γίνεται. Και δεν ξέρω με ποιον τρόπο πρέπει να τα επιστρέψεις. Αυτό ισχύει για όλους. Από την οικογένειά μας, από τον οικογενειά μας. Άρα λοιπόν, ενώ η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική που ακολούθησε την τετραετία που πέρασε και κυρίως το δεδομένο ότι υπήρξε πολιτική σταθερότητα, δηλαδή ο επενδυτής ξέρει ότι θα υπάρξει αυτό το πλάνο, αυτή η ιδεολογία. Αυτή η πορεία της οικονομίας και άρα έτσι υπήρξε ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν μπορούν να δοθούν και αυτά τα χρήματα. Να μην σας πω ότι το μνημόνιο το οποίο τότε είχε υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ μας τύχησε άλλα 100 δις μείον έτσι, στο προϋπολογισμό. Λοιπόν, νομίζω ότι όλα αυτά δίνουν την απάντηση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Και ο ίδιος ο κόσμος όταν μιλάμε μαζί του νιώθει και είδε σε αυτή την πορεία ότι πρακτικά δηλαδή στη ζωή του το μνημόνιο καταργήθηκε μετά το 19. Δηλαδή, μπράβο, ναι, μετά το 19. Μπήκε η πορεία του να πάρει αυξήσεις, να πάρει οτιδήποτε άλλο. Θα παραμείνω για λίγο στα οικονομικά γιατί βλέπω ότι τα γνωρίζετε καλά. Πάλι θα χρησιμοποιήσω την αντιπολίτευση, αλλά θα χρησιμοποιήσω και την άποψη του απλού λαού. Γιατί μην νομίζετε, και εμείς μιλάμε με απλούς πολίτες, κύριε Ανδρέα, έτσι. Προφανώς. Και μας λένε και τα προβλήματά τους και λένε να τα λέτε και στους άλλους που έρχονται στο στούντιο. Ίσως τα λένε και πιο άνετα. Μπράβο, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το λέμε και να ρωτάμε, χωρίς να παρεξηγούμαστε. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ομιλεί για πολλές δόσεις. Πολλοί άνθρωποι και επιχειρηματίες, βάλτε την οικονομική κρίση, βάλτε τον COVID κτλ. Τέλος πάντων, γίνανε κάποιες τονωτικές ενέσεις, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με το που θα έρθουμε εμείς, θα αριθμίσουμε τις δόσεις, να μπορεί να ανασάνει ο πολίτης και ο επιχειρηματίας, τέλος πάντων, τα βάζω όλα μαζί. Με τους πληστηριασμούς θα σταματήσει κατά κάποιο τρόπο να είναι πιο επιλεκτικά, δηλαδή το να έχεις 5 εξοχικά και χρωστά στην εφορία ή στην τράπεζα, οκ, okay, να σου πάρουν το ένα. Αλλά αν έχεις μόνο ένα και έχεις μέσα και τα παιδιά στο οποίο ζουν και ανήλικα και εσύ είσαι άρρωστος ή άνεργος, όχι να σου πάρουν το σπίτι. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα ρυθμίσει, αφού βγει στην κυβέρνηση φυσικά, θα τα ρυθμίσει με κάποιον τρόπο που είναι υπέρ των πολιτών. Πώς απαντάτε σε αυτό εσείς, δηλαδή, δεν νομίζετε ότι κάποιος θα πιστέψει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάποτε, και ολοκληρώνω, αρχίστε όπως θέλετε κύριε Ανδρεάδη, κάποιος είπε λεφτά υπάρχουν. Ναι. Και ο κόσμος το πίστεψε, γιατί και τώρα κύριε Ανδρεάδη βγείτε έξω από το στούντιο και πιάστε ένα στο δρόμο, όποιον βρείτε μπροστά σας και πείτε θέλεις να σου δώσω χρήματα. Δεν νομίζω να σας πει όχι. Κανένας θα πει όχι. Μα δεν σας πει κανένας όχι. Πάρτε, αρχίστε όπως θέλετε εσείς. Κοιτάξτε, θα πρέπει να αναλογιστούμε το εξής. Το ίδιο είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είχε πει ότι με ένα νόμο και ένα άρθρο θα έσχιζε. Για τα μνημόνια, λέει. Καλά, καλά. Έτσι και ότι θα προχώρησαν. Ναι, και τα νταούλια και τις. Ναι, αφήστε αυτά. Το αποτέλεσμα της πορείας. Είναι λιβερές δηλώσεις. Το αποτέλεσμα της πορείας όμως, διότι τα λεφτά δεν πέφτουν από τον ουρανό, έτσι πρέπει να παράγει για να έχει. Ήταν ποιο. Ήταν η υπερφορολόγηση. Δημιουργήθηκαν 29 νέοι φόροι. Η υπερφορολόγηση κυρίως της μεσαίας τάξης. Το ίδιο λοιπόν απαντώ και τώρα. Λέγοντας ότι θα δώσει περισσότερες δόσεις ή όλες αυτές τις παροχές που είπατε που ανήκουν στο πνεύμα του λαϊκισμού, διότι δεν λέει όπου θα τα βρει. Εντάξει. Δεν τα λέω εγώ. Ναι. Εγώ τα μεταφέρω. Δεν τα λέω. Μεταφέρεται αυτό, λέω ακριβώς. Μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, μην λέγοντας όπου θα τα βρει, το ερώτημα είναι αυτό ακριβώς. Πού θα τα βρει, διότι το είδαμε το σενάριο. Μόλις βγήκε το 2015, μετά άρχισε η υπερφορολόγηση και σας είπα κυρίως τη μεσαία τάξη. Διότι αυτό θα πρέπει να το πούμε λίγο και να το επισημάνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως λέει το αντίθετο από εσάς, κύριε Ανδρεάδη. Ναι. Θα ρίξει κάπως τη φορολογία και θα αυξηθεί η παραγωγή. Τα χρήματα δηλαδή. Θα θυμίσω ότι και το 2015 υπήρχε μια ρητορική ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους και θα τα πάρουν οι φτωχοί. Τελικά φορολογήθηκε η μεσαία τάξη, η οποία είναι η παραγωγική δύναμη της χώρας. Το ίδιο λέει και τώρα. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου, διάφορες φάσεις προσπαθώντας να στήσει μια ρητορική, ούτως ώστε να του φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Στην αρχή ξεκίνησε με αυτή τη ρητορική του λαϊκισμού, λέγοντας στον αέρα φυσικά ότι θα πάρει από τους λίγους και πλούσιους να δώσει στους πολλούς. Δεν μας είπε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Όταν είδε ότι αυτή η ρητορική δεν. Με την αυξημένη φορολογία έχει πει, θυμάμαι. Ναι. Η φορολογία όμως, σας είπα και πάλι, δεν είναι να φορολογείς 10 άτομα, ξέρω εγώ που είναι πλούσιοι, φορολογεί μια ολόκληρη κοινωνία. Έτσι, μπράβο. Το οποίο
Να πούμε και επιπροσθέτως, είναι το πιο αντιπαραγωγικό μέτρο. Η υψηλή φορολογία είναι το πιο αντιπαραγωγικό μέτρο. Δηλαδή, κόβει την ανάπτυξη μία και έξω. Διότι ο άλλος, εφόσον είναι να παράγει για να το φορολογήσει και να δώσει το κράτος, δεν παράγει περισσότερο. Είναι πολύ απλό. Το αντιμετωπίζουμε όλοι. Και γιατί να παράγει, ας πούμε. Ναι, να παράγει για να τα δίνει στη φορολογία, λοιπόν. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοιες έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι δεν ευσταθεί αυτό, κύριε Ανδρεάδη? Φυσικά. Τα λεγόμενα εννοώ τη αντιπολιτεύσεω. Φυσικά και δεν ευσταθεί. Γι' αυτό και άλλαξε η ρητορική. Αφού πέρασαν 15 μέρες προεκλογικής ρητορικής σε αυτή την κατεύθυνση, η ρητορική του γύρισε αλλιώς τώρα. Σήμερα έχει στραφεί εναντίον, μια ρητορική εναντίον του Πρωθυπουργού προσωπικά. Δηλαδή βλέπετε ότι στηρίζεται στο όνομα Μητσοτάκη, θυμίζει ας πούμε εποχές του 90 τώρα, γιατί εντάξει μπορεί να είμαι μικρός, είμαι 52 χρονών, αλλά τις έζησα τις εποχές εκείνες. Λοιπόν, έτσι ακριβώς στηρίζεται μια προσωπική τώρα επίθεση εναντίον του Προέδρου και Πρωθυπουργού, προσπαθώντας να επαναφέρει και μας έχει επαναφέρει. Το είπα, κύριε Ανδρεάδη, και στην αρχή, στην εισαγωγή μου, ότι δεν ξέρω αν το πιστεύετε και παρακαλώ πολύ, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, ότι υπάρχει ένα τοξικό κλίμα, με λίγα λόγια. Ο Ανδρεάδης κατηγορεί τον Παπαδόπουλο για προσωπικό. Ας πούμε, ο Παπαδόπουλος έχει τη βίλα και έχει μια πισίνα η οποία αντί για 120 τετραγωνικά είναι 145 τετραγωνικά και διάφορα τέτοια. Από την άλλη πλευρά ο Παπαδόπουλος, και χρησιμοποιούμε μας τους δύο έτσι. Κατηγορεί τον κύριο Ανδρεάδη ότι είναι έτσι, είναι αλλιώς κτλ. Δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο. Αντί να τον αντιμετωπίσει, να το πω έτσι, με πολιτικά επιχειρήματα. Δηλαδή δεν έχει δίκιο ο κύριος Ανδρεάδης, έχει δίκιο ο Παπαδόπουλος. Αλλά με πολιτικό επιχείρημα. Όχι σε προσωπικό επίπεδο και σε προσωπικό τόνο. Και γίνεται και στα μικρότερα κόμματα. Βλέπετε τι γίνεται με την Ελληνική Λύση τελευταία. Ναι. Ναζιστικό κόμμα. Άσχημες λέξεις. Πολύ άσχημες λέξεις. Βαρύγδουπες και επικίνδυνες, λέω εγώ. Ναι. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το κλίμα? Και πήρε πάσα από αυτό που μου είπατε, ότι ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα κτλ. Επειδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν κόμματα εξουσίας, έτσι, αντιμετώπιζαν αυτά και τα δύο κόμματα. Από και τα δύο κόμματα, φυσικά, θέλω να είμαι αντικειμενικός, τη μήνυ των υπολείπων κομμάτων, λέγοντάς τους ότι, ότι παράδειγμα μπορούν να κάνουν ρεσφέτια, να κάνουν διάφορα, μπράβο, έτσι, και κατηγορώντας τους για διάφορα. Έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα κόμματα είχαν ένα ηθικό πλεονέκτημα. Λοιπόν, το ηθικό πλεονέκτημα, νομίζω αυτό, χάθηκε πλέον, δεν υπάρχει. Διότι είδαμε και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η πρώτη φορά αριστερά το 2015-2019, αρκετοί και μάλιστα πρωτοκλασσάτοι υπουργοί, θα θυμίσω τον κύριο Παπά, έτσι, και το δικαστήριο το οποίο ομόφωνα έτσι, τον καταδίκασε, λέγοντας ότι επισκοπού προσπάθησε να ευνοήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και συμφέροντα του κόμματός του βάζοντας εμπόδια σε άλλους. Λοιπόν, νομίζω ότι το ηθικό πλεονέκτημα αυτό έχει χαθεί. Σήμερα, νομίζω με αυτά που ακούσαμε και από την Ελληνική Λύση, έχει χαθεί και από την Ελληνική Λύση. Όταν είσαι ένα κόμμα που δεν είσαι στην εξουσία, είναι πολύ εύκολο να αποκτάσεις ηθικό πλεονέκτημα, διότι έχεις έναν αντίλογο σε όλα και μπορείς εύκολα να τα καταφέρεις. Αφού είσαι αντιπολίτευση, μπορείς να λες ότι είσαι. Εντάξει, εντάξει. Όταν συμμετέχεις όμως. Όταν συμμετέχεις, αλλάζει. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις εκεί. Λαϊκά, ξέρετε πώς λέγεται, κύριε Ανδρεάδη, αυτό. Έξω από το χώρο. Πολλά έτσι, τραγούδια ξέρεις πώς το λένε αυτό. Γι' αυτό και πολλά από αυτά τα κόμματα δεν θέλουν να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Και εδώ θα σας πω, δράτουμε της ευκαιρίας να πω, γιατί εγώ σας είπα και τις εποχές του 90 που ήμουνα έτσι πολιτικά ενεργός, τότε στη ΔΑΠ, ήμουνα φοιτητής, και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική. Γιατί μου θυμίζει την απλή αναλογική που ψήφισε τότε το ΠΑΣΟΚ, απλά και μόνο για να μην γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Δηλαδή, ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ μια απλή αναλογική. Ο οποίος δεν θα γίνει και ο ίδιος. Μπράβο, εξουσία, έτσι, η οποία προϋποθέτει συνεργασίες. Δεν μπορείς δηλαδή με απλή αναλογική να πείθανε να πάρει 51% για να κυβερνήσει. Αλλά προϋποθέτει συνεργασία. Την οποία συνεργασία δεν θέλει κανένας. Δηλαδή, δεν θέλουν ούτε τα μικρά κόμματα. Δεν θέλει ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Και μάλιστα σήμερα, εχθές μάλλον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας και το τι γίνεται από την πλευρά του Μέρα 25 και τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη, οι οποίες τέλος πάντων νομίζω είναι και επικίνδυνες πλέον για την Ελλάδα και την οικονομία, άλλαξε τη ρητορική πάλι και από κυβέρνηση συνεργασίας άρχισε να μιλάμε για κυβέρνηση ανοχής. Λοιπόν, άρα. Αυτό θα πρέπει να το λάβει σοβαρά ο κόσμος στο μυαλό του και να καταλάβει ότι κάποιοι ψήφισαν ένα νόμο απλά και μόνο για να δημιουργούν εμπόδια σε κάποιους για να κυβερνήσουν. Αυτό και μόνο νομίζω είναι ικανό για να αυτό δείξει με το τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς σκέφτεται την κυβέρνηση. Αυτό πώς το βλέπετε, κύριε Ανδρεάδη, εσείς, με τη συνεργασία? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να περπατήσει μια συνεργασία
να ευοδώσει, δείτε, παρότι... να προχωρήσει, ας πούμε, όπως είπατε και πριν, στη χώρα υπάρχει μια καλή πορεία. Εσείς το είπατε πριν, ωραία, οικονομικά κτλ. Υπάρχει και στην εθνική ασφάλεια, ίσως, γιατί εμένα μου άρεσε που πήραμε και τα Ραφάλ, μου άρεσε που πήραμε και τις φρεγάτες. Επαναλαμβάνω, σε Έλληνα πολίτη, έτσι. Νιώθω μια περισσότερη ασφάλεια με τους εξανατολάς φίλους μας. Γιατί είμαστε και στην τηλεόραση, είναι ανήμοι φίλοι μας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα υπάρξει συνεργασία, νομίζετε. Φανταστείτε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα ή με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ναι. Θα υπάρχει μια συνοχή ιδεών και κυρίως πράξεων, γιατί εμένα ως πολίτη πράξη με ενδιαφέρει. Όχι τι σκέφτεται ο καθένας τους. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς το βλέπετε. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι λοιπόν. Είστε πρακτικός άνθρωπος καταρχάς. Ναι, ναι, έτσι. Εκεί είσαι αναγκασμένος να κάνεις συνεργασίες. Διότι θες να διεκδικείς τα θέματα και τα προβλήματα. Κοινά αποδεικτές λύσεις θα βρίσκονται όμως, πιστεύω. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ των συνεργασιών ούτως ή αλλιώς και νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι. Δυστυχώς η πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα και το πολιτικό σύστημα δείχνει ότι αυτές οι συνεργασίες δεν βαδίζουν, δεν προχωράνε. Δηλαδή, να πω την αλήθεια, απλά βαριά δύο κόμματα να κάνουν μία συνεργασία και ακόμη και όταν αυτή γίνεται, θα θυμίσω δηλαδή την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, έτσι, που θεωρώ για μένα τότε ήταν ευκαιρία δύο κόμματα που είχαν την εξουσία στα προηγούμενα χρόνια, στις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν ευκαιρία να πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ήταν πολύ δύσκολο να πάρθουν αποφάσεις. Δηλαδή, συμφωνούσαν μία απόφαση για να την πάρουν, περνούσαν 100 μέρες. Αντιδράσεις. Ενώ υπήρχαν συγκεκριμένες αποφάσεις προς σωστή πορεία, αυτές υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Ναι. Γι' αυτό και επιμένουμε εμείς στη Νέα Δημοκρατία και λέμε ότι εφόσον έχουμε πάει πολύ καλά στην τετραετία την προηγούμενη, εφόσον έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται ότι θα πάει πολύ καλά στην επόμενη τετραετία, διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Σε όλους τους τόνους δηλαδή. Καταλαβαίνω και ο λόγος είναι καθαρά αυτός. Αλλιώς να σου πω κάτι, αυτοί που έχουν κάνει πραγματικά συνεργασία μέχρι τώρα και έχει αποδεχθεί διαχρονικά, εμείς ακόμη και το 1990, το είπα πολλές φορές, που τότε το 89 έχει γίνει συνεργασία μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΚΚΕ, όταν παρουσιάστηκε ανάγκη. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αντίθετη σε αυτό το πράγμα. Σήμερα όμως υπάρχει επιτακτική ανάγκη να υπάρχει αυτοδυναμία. Άλλαξαν και τα δεδομένα όμως από τότε, κύριε Ανδρεάδη, μέχρι τώρα, και τα θυμάστε βέβαια. Ενεργό ήσασταν και τότε, είστε και τώρα. Κύριε Ανδρεάδη, θα διακόψουμε κάπου, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ήθελα, αν θέλετε και εσείς βεβαίως, να συζητήσουμε λίγο, να εστιάσουμε περισσότερο σε θέματα νομού Θεσσαλονίκης. Γιατί εκεί είστε υποψήφιος, τι ακούτε, τι γίνεται, αυτό που είπα και στην αρχή μου, πώς το λένε, Δύση, Ανατολή, ξέρετε, γιατί τα έχω ακούσει, κύριε Αδριάδη, και σίγουρα τα έχετε ακούσει κι εσείς. Δεν περιμένετε να τα πω εγώ. Αλλά θα διακόψουμε και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστροφή με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ανδρεάδη Βασίλη. Επιστροφή σε λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, στο δεύτερο μέρος, σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Άποψινός, εκλεκτός, προσκεκλημένος, ο κύριος Ανδρεάδης Βασίλης, βουλευτής, υποψήφιος μάλλον βουλευτής, στην Α Θεσσαλονίκης, με τη Νέα Δημοκρατία φυσικά. Είδατε καμιά φορά για να θάλουσα γλώσσα, κύριε Ανδρέα. Καλό ήταν αυτό, βέβαια. Λοιπόν. Ελπίζω να γίνει. Μακάρι την άλλη φορά να έρθετε εδώ και να το κρόλ από κάτω να γράφει βουλευτής και όχι υποψήφιος δηλαδή. Λοιπόν, είπα πριν από λίγο, πριν διακόψουμε, κύριε Ανδρεάδη, να εστιάσουμε λίγο σε θέματα Θεσσαλονίκης, μάλλον. Για να μην λέω για την πόλη και είναι ρατσιστικό, νομός είναι μέχρι εκεί. Για τον νομό Θεσσαλονίκης, λοιπόν. Μιλάτε με κόσμο, επισκέπτεται και το γραφείο σας, πιστεύω. Το επισκέπτονταν και ως παλιό του και σαν ιατρός και σαν τοπικός άρχον και δήμαρχος τόσα χρόνια. Ποια είναι τα θέματα που σας λένε, που θέλουν οι πολίτες από εσάς αύριο μεθαύριο, αν είστε στην Βουλή των Ελλήνων εκλεγμένος αντιπρόσωπός τους, που θα ήθελαν να περάσετε, να πείτε, να τονίσετε, να λύσετε ίσως. Καταρχάς να σας πω ότι, γιατί είχατε πει και προηγούμενος και δεν θέλω να μείνει αναπάντητο, το γεγονός της μη ισόρροπης ανάπτυξης ανατολικής και δυτικής πλευράς της πόλης. Αυτό ισχύει φυσικά και το έχει παραδεχθεί και ο Πρωθυπουργός. Γιατί, κύριε Ανδρεάδη. Θα σας πω, εγώ επειδή γεννήθηκα στον Εύσμο Θεσσαλονίκης, 52 χρόνια, ζω, εργάζομαι εκεί πέρα, έχω ιατρείο εκεί, αλλά έχω φυσικά και συναδέλφους από όλη την περιοχή και από όλη τη Θεσσαλονίκη και μπορούμε και μιλάμε. Συμμετείχα και στον Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπω ότι είστε μάχημος γιατρός, δεν είστε. Έχετε ιατρείο, δουλεύετε, έχετε καθημερινή επαφή. Η Ανατολική Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε πολύ πριν τη Δυτική Θεσσαλονίκη, πριν τη δεκαετία του 1990. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, κυρίως ο Δήμος Κορδελιώβος, στον οποίο μένω κι εγώ,
αναπτύχθηκε μετά την δεκαετία του 90. Βέβαια, η ανάπτυξη αυτή ήταν πάρα πολύ ψηλή. Δηλαδή, πληθυσμιακά σήμερα είμαστε ο νεότερος Δήμος σε όλη την Ελλάδα. Με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας σε όλη την Ελλάδα. Και πληθυσμιακά είμαστε και ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος μετά το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αναπτυχθήκαμε όμως μετά την δεκαετία του 90, που δυστυχώς για διάφορους λόγους δεν γίνανε έργα υποδομών αντίστοιχα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Είχαμε επίσης και το μειονέκτημα ότι υπήρχε πολύ κοντά βαριές βιομηχανίες, μέσα υπάρχουν τα πετρέλαια και διάφορες άλλες βιομηχανίες, δηλαδή γενικά βιομηχανική ζώνη ήταν προς τα εκεί, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Δηλαδή γενικά η περιοχή να είναι υποβαθμισμένη όσον αφορά και το περιβάλλον, αλλά όσον αφορά και τις υποδομές. Δυστυχώς πάλι θα πω, τα χρόνια τα οποία πέρασαν, ούτε οι Δήμοι μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση, ούτε και οι διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν, ώστε να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Αυτό είναι πραγματικότητα και δεν το αμφισβητεί κανείς. Δεν το αμφισβητεί ούτε η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι είναι προτεραιότητα πλέον, και φάνηκε από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι προτεραιότητα πλέον στην επόμενη τετραετία να ενισχύσουμε υποδομές στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε αυτή η μη ισόρροπη ανάπτυξη κάπως να αρχίσει να. Τι είδους υποδομές πιστεύετε, κύριε Ανδρεάδη, ότι χρειάζεται? Θα σας εξηγήσω. Η Δυτική Θεσσαλονίκη. Καταρχάς, επειδή πρόσφατα, προχθές νομίζω, αν θυμάμαι καλά τις μέρες, επισκέφθηκα και τον ΟΑΣΤ, με τον οποίο έχω και κάποιες. Συναισθηματικούς δεσμούς, διότι ο πατέρας μου δουλεύει στον ΟΑΣΤ. Κατάγομαι από οικογένεια αστική, έτσι. Δεν είμαι οδηγός στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Δεν είστε μεγαλοβιομηχανός, δηλαδή. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν τα λέμε. Δεν μάθω, δεν θα γίνω ποτέ. Δεν είναι κακό. Όχι, δεν γίνεται, γιατί να μην γίνεται. Ναι, όσοι είστε ακόμα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι στα πλάνα. Οπότε έχω και συναισθηματικούς δεσμούς με τον ΟΑΣΤ και επισκέφθηκα τον ΟΑΣΤ και τη διοίκηση και τους εργαζομένους φυσικά. Υπάρχει παράπονο από τον ΟΑΣΤ στην περιοχή, λέτε? Κοιτάξτε, παράπονο από τον ΟΑΣΤ δεν υπάρχει. Εγώ τον επισκέφθηκα όμως γιατί υπάρχει παράπονο από τους κατοίκους. Από τους κατοίκους, με συγχωρείτε, αυτό ήθελα να πω. Με συγχωρείτε, ναι. Από τους κατοίκους προς τον ΟΑΣΤ. Η περιοχή δεν έχει τις συγκοινωνίες τις οποίες έχει ανατολική πλευρά. Το μετρό δε που γίνεται και αυτό καλύπτει το κέντρο και ανατολικά. Ναι, έχουμε πάρει μια υπόσχεση ότι θα επεκταθεί και στα δυτικά, αλλά ναι, ακριβώς η λέξη λέει επέκταση, δηλαδή σε δεύτερο, χρόνο. Σε δεύτερο χρόνο. Βλέπετε δηλαδή ότι πράγματι το σημαντικότερο πρόβλημα, θεωρώ, ένα από τα σημαντικότερα είναι αυτά. Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα, σημαντικότερο από τα προηγούμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεύτερο το αναφέρουμε σήμερα, είναι το περιβάλλον, μόνος περιβάλλοντος. Δηλαδή η δυσοσμία που υπάρχει στο Δήμο Κορδελίου Βόσμου, τα σωματίδια κτλ. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Σε αυτό πρέπει να πάρουν μέτρα. Και φάνηκαν οι Δήμοι στις προηγούμενες δεκαετίες, θα έλεγα, ανίκανοι να μπορούν να πιέσουν ή αδύναμοι να μπορούν να πιέσουν τις αντίστοιχες βιομηχανίες ή τέλος πάντων τους φορείς που θα έπρεπε να πιέσουν. Νομίζω ότι πρέπει κεντρικά, είτε από την περιφέρεια, είτε και από την κεντρική κυβέρνηση, να υπάρχει μία πίεση, ούτως ώστε να λυθούν αυτά τα. Έχω ακούσει, κύριε Ανδρεάδου, ότι οι μεγάλες βιομηχανίες πλέον εναρμονίζονται απολύτως με τα νέα δεδομένα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και είναι και πάρα πολύ αυστηρά όσον αφορά το περιβάλλον. Με κάποια. Μην μπούμε στη διαδικασία, δεν είμαι χημικός, έτσι. Ναι. Με κάποια ειδικά φίλτρα τα οποία υπάρχουν κτλ. Αυτό δεν γίνεται στις δικές σας. Στις μονάδες τέλος πάντων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κοιτάξτε. Μου φαίνεται περίεργο γιατί τέτοιες μονάδες πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες. Αλλιώς υπάρχουν τρελά πρόστιμα και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, τέλος πάντων. Θεωρητικά θα πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Πρακτικά όμως εμείς στην περιοχή βιώνουμε το γεγονός της μόλις του περιβάλλοντος δηλαδή και της δυσοσμίας. Άρα οι κάτοικοι δίκαια διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι. Τώρα τους έλεγχους αυτούς δεν μπορεί να τους κάνει ο Δήμος. Όχι, με τίποτα. Αυτό δεν είναι. Αλλά θέλει μια κεντρική πολιτική βούληση. Βέβαια. Εγώ θα προσπαθήσω σε αυτό το τομέα, διότι σας είπα, ζω εκεί πέρα στην περιοχή. Αναπνέω τον ίδιο αέρα με τους κατοίκους. Μάλιστα, έτσι τους λέω και χαριτολογώντας, είμαι ένας από εσάς. Δηλαδή, μαζί ζούμε εκεί πέρα. Οπότε αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Έτσι, περαιτέρω προβλήματα είναι φυσικά και υποδομές σε άλλα έργα. Δηλαδή, αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν γίνει ποτέ. Ηλεκτροφωτισμός χρειάζεται να ενισχυθεί στις περιοχές. Μεγάλα έργα, όπως αυτά παράδειγμα στο Δήμο μας, που υπάρχουν δύο γήπεδα, τα οποία είναι ημιτελή από το 2004. Δηλαδή, μιλάμε για
20 χρόνια κοντεύουμε. Επειδή έχω δει την περιοχή. Ναι. Είναι ένα κολυμπητήριο που ήταν να γίνει το 4 και ένα γήπεδο το οποίο γίνανε κερκίδες, αλλά το χόρτο, ο τάπητας δηλαδή, είναι αγριόχορτα. Δεν είναι ο τάπητας που έχουμε στα γήπεδα. Ξεκίνησα το 2004, μείναν σε φαντάσματα, φαντάσματα. Πείτε τα έτσι απλά. Και είναι έτσι σε αυτή τη φάση. Να θυμίσω δε ότι... Αυτό δεν είναι θέμα Δήμου, κύριε Ανδρεάδη. Περισσότερο. Σαφώς... Δεν μπορεί να παρέμβει ο Δήμος να... Ο Δήμος έχει κάνει κατά καιρούς κάποιες προσπάθειες να παρέμβει, αλλά νομίζω ότι, σας είπα και πάλι, οι Δήμοι είναι λίγο δύσκολο να λύσουν αυτά τα θέματα μόνοι τους. Δηλαδή, θα πρέπει και η κεντρική κυβέρνηση να τους βοηθάει, κυρίως με χρηματοδότηση. Επειδή φυσικά, όμως υπήρξε αυτοδιοικητικός... Αλλά και με πολιτική βούληση. Ναι, ναι, δεν γίνεται με πίεση αυτό. Γίνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ πίεση. Ναι. Έτσι. Να είσαι όλη μέρα και στην Αθήνα και στα Υπουργεία και τα λοιπά. Τα γνωρίζετε αφού κάνατε αυτοδιοικητικός, μου είπατε. Ακριβώς έτσι. Ξέρετε κανένα δήμαρχο που να μην τρέχει να παρακαλάει για χρήματα στην Αθήνα? Όλοι το κάνουν. Περισσότεροι, μάλλον, να το πω έτσι. Περισσότεροι το κάνουν. Προφανώς. Θα είναι καλά όμως να υπάρχει και κάποιος στη Βουλή από τις Δυτικές Συνοικίες που να τους πιέζει ακόμη περισσότερο εκ των έσω. Ναι, σωστό. Αυτό στο τέλος θα το ευχηθώ και σε εσάς. Κάποια άλλα θέματα που αφορούν εκεί την περιοχή. Έχετε ανάπτυξη. Υπάρχουν εργοστάσια κλπ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει έντονη ανεργία όπως σε άλλες περιοχές του νομού, να λέω έτσι, μιλώ της πόλης, ναι, του νομού. Υπάρχουν δουλειές δηλαδή εκεί. Δεν νομίζω ο κόσμος εκεί να σας είπε ότι ξέρεις, κύριε Ανδρεάδη, είμαι άνεργος στο παιδί μου κτλ. Έχει δουλειά. Σε εργοστάσια βλέπω πολλά. Μονάδες υπάρχουν εκεί, βιομηχανικές και βιοτεχνικές. Είστε και κοντά στο Καλοχώρι, στη Σύνδο. Ναι. Γιατί φανταστείτε κάποιο στο Ανατολικά που λέγατε πριν να μένει στην Καλαμαριά, που είναι εδώ δίπλα μας, και να πηγαίνει κάθε πρωί στη Σύνδο. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Ναι. Φανταστείτε πόση ώρα θα σε πας απέναντι. Πώς το βλέπετε αυτό εσείς, τι σας λένε κάτι γι' αυτό? Ναι, γενικά ισχύει και το εξής εδώ πέρα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εκεί στο Δήμο και υπήρξε αυτή η ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, φανταστείτε ότι κάθε δεκαετία στην απογραφή, δηλαδή από το 90 και μετά, εμείς διπλασιάζαμε τον πληθυσμό μας. Υπήρχε διπλασιασμός, δηλαδή πάνω από 100% αύξηση. Ακόμη και στην τελευταία απογραφή που δεν έχουν όλοι αύξηση, εμείς είχαμε μια μικρή αύξηση, γύρω στους 3.000 κατοίκους στο Δήμο Κορδελιού Ευόζου. Ήταν το αντίστροφο. Δηλαδή, επειδή βρίσκανε δουλειά σε αυτές τις περιοχές, ψάχναν και σπίτι για να βρουν εκεί κοντά. Καλά κάνουν. Έτσι ακριβώς. Η κρίση, βέβαια, και τα χρόνια της κρίσης πέρασαν οι δεκαετίες. Περισσότερος κόσμος, περισσότερη κίνηση οικονομίας. Επειδή όμως είναι άνθρωποι της εργατικής τάξης και της μεσαίας τάξης, θα έλεγα. Δεν μου αρέσει να λέω τάξη, αλλά εν πάση περιπτώσει για να μπορούμε να συνεννόμαστε. Ήθιστε να το λέμε. Ήθιστε να το λέμε, έτσι ακριβώς. Δεν μου αρέσει ο όρος. Αυτή τη τελευταία δεκαετία αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα, διότι η οικονομική κρίση επηρέασε κυρίως αυτές τις κοινωνικές ομάδες. Τη μεσαία τάξη. Φαίνεται όμως ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την τελευταία τετραετία, όντως δεν έχουμε τέτοια θέματα. Υπάρχει μια εμπορική ανάπτυξη, κυρίως στο Δήμο Ευόσμου, που έχει και τον νεότερο πληθυσμό, στην κοινότητα Ευόσμου. Δηλαδή. Στην κοινότητα Κορδελιού είναι λίγο διαφορετικά. Όπως και στις υπόλοιπες περιοχές που μιλάω, Αμπελοκήπων, δηλαδή Νεάπολης κτλ. Φαίνεται να υπάρχει μια κάμψη όντως στο θέμα της ανεργίας. Θεωρώ όμως ότι χρειάζεται ακόμη δουλειά. Δηλαδή θα πρέπει να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο, κυρίως τους νέους, ούτως ώστε και να μείνουν στον τόπο τους και δουλειές να έχουν με ικανοποιητικούς μισθούς. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω λειτουργήσε και η Νέα Δημοκρατία, και θα το πω και αυτό την προηγούμενη τετραετία, διότι η ανεργία έπεσε από το 17% στο 10% συνολικά, έτσι μιλάμε, για όλη την Ελλάδα. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θεωρώ ότι σηκώνει και περισσότερο αύξηση. Νομίζω θα το κάνουμε στην επόμενη τετραετία. Mm-hmm. Είστε άνθρωπος που δουλεύει με την υγεία. Είστε γιατρός. Ναι. Και είστε μάχημος γιατρός. Θα πρέπει να το πω. Δεν είστε συνταξιούχος, έχετε ιατρείο, δουλεύετε κανονικά. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μάλλον από αυτό ζείτε και εσείς και η οικογένειά σας. Προφανώς, ναι. Ωραία, τη δουλειά. Ωραία, από τη δουλειά αυτό. Και πολύ καλά κάνετε, δεν θα το πω. Είστε ικανοποιημένος με την υγεία στο νομό Θεσσαλονίκης, κύριε Ανδρεάδη, και εννοώ, αφήστε το. Ναι. Για να τα βάλω σε μια τάξη. Δεν εννοώ την ιδιωτική υγεία. Ας την αφήσουμε λίγο στην άκρη. Γνωρίζω, είστε ιδιώτης κλπ. Αλλά σίγουρα έχετε ακούσει από κάποιον ασθενή σας ότι υπήρχε μια καθυστέρηση στο ΧΥΠΣΗ ή ΩΜΕΓΑ νοσοκομείο. Και μην μου πείτε όχι, γιατί δεν το πιστεύω. Όχι, όχι. Ωραία. Κοιτάξτε, πώς το βλέπετε, και σαν επιστήμονας και σαν πολιτικός πλέον. Είχα την τύχη, ας πούμε, και τη δυνατότητα να κάνω και ειδικότητα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, να κάνω και διαβητολογία μετά εκεί πέρα. Μπράβο, οπότε έχω επαφές με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και στο Λαγκαδά κάτι είδα μέσα. Γενικά γνωρίζω το υγειονομικό χάρτη και από τον Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο μετέχω. Γνωρίζετε τη δημόσια υγεία, δηλαδή. Έτσι, θα σας έλεγα το εξής. Ο υγειονομικός χάρτης της περιοχής μας δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 50 χρόνια πλην του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, που έγινε το 2000.
Δηλαδή το νοσοκομείο Αχέπα, το Ιπποκράτειο. Αυτά τα παλιά τα νοσοκομεία. Τα ίδια νοσοκομεία τα οποία ήταν παλιά. Πόσο περισσότερο όμως άλλαξε ο πληθυσμιακός χάρτης της περιοχής. Οπότε είναι. Τρεις φορές επάνω. Εκ των πραγμάτων δηλαδή, είναι αδύνατο η δημόσια υγεία να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις που χρειάζεται ο κόσμος. Εδώ θα έπρεπε, και συνολικά φυσικά για όλη την Ελλάδα ισχύει αυτό και νομίζω για όλες τις υπηρεσίες υγείας, αλλά ακόμη περισσότερο και στο νομό μας, να μπορούμε κατά ένα μέτρο να μπορούμε να αγοράζουμε υπηρεσίες υγείας και από τον ιδιωτικό τομέα. Να τις προσφέρουμε δωρεάν στον κόσμο, αλλά να μπορούμε να τις αγοράζει το κράτος δηλαδή και από τον ιδιωτικό τομέα. Στον COVID έγινε αυτό, νομίζω, κύριε Ανδρεάδη. Στον COVID, στην περίοδο του COVID, ξέρετε τα δύσκολα κοινά έτη. Στην περίοδο του COVID έγινε και μάλιστα έγινε. Υπήρξε καλή συνεργασία. Μάλιστα, και μάλιστα έγινε και πολύ γρήγορα σε μια περίοδο που ήταν επιτακτική ανάγκη και έχει καλή συνεργασία. Δηλαδή πάρα πολλές κλινικές νοσήλευσαν έτσι ανθρώπους. Ανθρώπους άλλους για να γίνουν κάποιες άλλες κλινικές δημόσιες COVID. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι. Και γιατί δεν συνεχίζει αυτό, κύριε Ανδρεάδη. Εντάξει, απαιτεί μια νομοθετική ρύθμιση, ξέρετε, θέλει. Δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία, αφού το δοκίμασε το μοντέλο και έπιασε. Γιατί δεν το δοκίμασε και μετά. Στην επόμενη τετραετία νομίζω θα γίνει αυτό. Διότι ο σκοπός, ο δικός μας όσον αφορά και την υγεία, μια που πιάσαμε αυτό το θέμα, είναι όντως να έχουμε δημόσια υγεία, δηλαδή να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον κόσμο, ασχέτως αν αυτές τις παρέχει 100% κάποιο δημόσιο νοσοκομείο ή κάποιο ιδιωτικό που έχει σύμβαση με το δημόσιο. Θα σας πω δηλαδή, γιατί γνωρίζω το νοσοκομείο Παγιοργίου, στο οποίο σας λέω ήμουν αρκετά έτη εκεί πέρα, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο δεν είναι δημόσιο 100%. Σωστά. Διοικείται ιδιωτικά, ασχέτως αν λαμβάνει μέρος στο δημόσιο. Ακόμη και σήμερα, δηλαδή νομίζω λειτουργήσε γύρω στο 2000, σήμερα 22 χρόνια μετά, αν πάμε στο Παγιοργίου. Βλέπουμε ότι και η υποδομή του είναι πάρα πολύ καλή και οι κλινικές δουλεύουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει εύκολα και επιτυχημένα. Δεν είναι σόν και καλά να επιμένουμε ότι πρέπει να είναι όλα δημόσια και κρατικά, δηλαδή τη στιγμή που δεν μπορεί αυτό να προσφέρει αντίστοιχες υπηρεσίες. Γιατί δεν Δυτική Θεσσαλονίκη δει ότι έχουμε αυτό το πράγμα, εκεί θα χρειαστούμε λίγο ανάπτυξη περαιτέρω με μονάδες υγείας. Το αντικαρκυνικό το οποίο θα γίνει στο αδόπεδο Καρατάσου, νομίζω θα συμβάλλει σε αυτό το τομέα και ίσως και αργότερα να χρειαστεί και άλλο. Μάλιστα. Κύριε Ανδρεάδη, διακοπή και πάλι μετά. Λυπάμαι, αλλά έχουμε πολύ λίγο χρόνο αμέσως μετά. Είναι πολύ ευχάριστη συζήτηση μεταξύ μας και περνάει ο χρόνος. Χαίρομαι γι' αυτό που λέτε. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, τα λίγα λεπτά αυτά, θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση που φυσικά, κύριε Ανδρεάδη, αν θέλετε απαντάτε, αν θέλετε δεν απαντάτε. Σας είπα είναι προσωπική και όχι πολιτική. Γιατί πολιτική, ως υποψηφίος βουλευτής βρίσκεστε εδώ σήμερα. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, επιστροφή σε 3 περίπου λεπτά εδώ με τον κύριο Ανδρεάδη. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, εδώ στο επίκεντρο σήμερα, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Ανδρεάδης. Κύριε Ανδρεάδη, είπαμε κάποια πράγματα, μιλήσαμε για την περιοχή, μιλήσαμε για την υγεία που την ξέρετε καλά. Είπα ότι θα σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Αν θέλετε, βεβαίως απαντάτε, αν θέλετε, όχι. Βλέπω ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά δυνατό. Δεν σημαίνει όμως ότι και τα άλλα κόμματα, και από το Πασόκ βλέπω ανθρώπους και καλά στελέχη και εξαιρετικούς κυρίους και καλούς επιχειρηματίες και γιατρούς κτλ. Γιατί λοιπόν ο κάτοικος, ο ψηφοφόρος, δεν μου αρέσει ο ψηφοφόρος, τέλος πάντων, ο συμπολίτης στην Α Θεσσαλονίκη, το λέω έτσι, να ψηφίσει τον κύριο Βασίλη Ανδρεάδη που είναι απέναντί του και όχι κάποιον άλλον κύριο ή κυρία, δεν τους ξεχνάμε τις κυρίες, από τον ίδιο χώρο της Νέας Δημοκρατίας ή από άλλο χώρο, ένα άλλο κόμμα. Τι πιστεύετε ότι έχει παραπάνω ο κύριος Ανδρεάδης? Ωραία ερώτηση. Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Σας είπα, είναι προσωπική γι' αυτό. Αλλά πιστεύω ότι είστε πολύ εμβληθείς και θα το καταφέρετε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπατε κι εσείς, είμαι αυτοδημιούργητος. Ζω, εργάζομαι στον εύωσμο Θεσσαλονίκης 52 χρόνια. Εντάξει, όπως λέω χαρακτηριστικά στους συμπολίτες μου εκεί, είμαι ένας από εσάς. Δηλαδή, οπότε μπορούμε εύκολα να βρούμε κοινούς τόπους. Νομίζω, επίσης, ασχολούμαι με την πολιτική εδώ και πάρα πολλή χρόνια. Δεν δηλαδή αποφάσισα τυχαία να κατέβω σε αυτό το στίβο. Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω, έχω τις δυνατότητες, γνωρίζω τα θέματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, έχοντας υπηρετήσει και την αυτοδιοίκηση 8 χρόνια, αλλά και ευρύτερα της Θεσσαλονίκης.
Νομίζω ότι θα ήταν μια καλή επιλογή και δεν θα χαραμίσουν την ψήφο τους, ούτε θα τους διαψεύσουν για την επιλογή τους. Αν χρειαστεί ο Βασίλης Ανδρεάδης να έρθει σε μια αντιπαράθεση, διαφωνία, σύγκρουση, βάλτε μια λέξη εσείς που θέλετε, αύριο μεθαύριο, αν είναι βουλευτής ο κύριος Ανδρεάδης, με κάποιον υπουργό που είναι στη Νέα Δημοκρατία. Και αυτός και εσείς. Ναι. Θα το κάνετε? Ή επειδή, ξέρετε, ένας με τον άλλο τώρα φίλοι είστε, δεν μπορείτε να το κάνετε? Η συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία, πέρα από το γεγονός ότι βρίσκομαι σε αυτό το κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η συμμετοχή μου και στην κεντρική πολιτική σκηνή έχει και αυτό το σκοπό. Θεωρώ ότι μπορείς να αλλάζεις τα πράγματα εκ των έσω και όχι πάντα εκ των έξω. Δηλαδή να κάνουμε μια αντιπολίτευση και να φωνάζουμε από έξω ότι θα διεκδικήσετε κάτι για τους ανθρώπους σας, ενώ ο υπουργός μπορεί να είναι και φίλος σας και κομματικός σας φίλος και προσωπικός ίσως. Δεν έχει σημασία. Όταν μπαίνουμε σε αυτό το στίβο, κάτι το οποίο το κράτησα και στις προηγούμενες θητείες με την τοπική αυτοδιοίκηση, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν και εκπροσωπούμε το κοινό καλό και το κοινό συμφέρον. Ούτε τα προσωπικά συμφέροντα του καθενός, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω είναι πάγιο δεδομένο και θα πρέπει να το ακολουθούμε. Κατεγράφει. Ναι, κατεγράφει. Ευχαριστώ να το καταγράφει. Με τις κάμερες γύρω είστε. Έτσι. Κατεγράφει. Κύριε Ανδρεάδη, υπέρ ευχαριστώ που είστε εδώ για την ευγένεια που δείξατε και είστε εδώ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε και ως υποψήφιο μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές. Αλλά και μετά, αν εκλεγείτε, βεβαίως θα χαρώ πάρα πολύ να σας αποκαλώ κύριε βουλευτά. Γιατί τώρα δεν μπορώ να το κάνω, είστε υποψήφιος ακόμα. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ήταν πολύ επικοδομητική και θα απαντώ πάντα στην πρόσκλησή σας να έχουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή επιτυχία βέβαια σε ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε και την σημερινή εκπομπή. Ιδιαίτερα ευχαριστώ δημοσίως τον κύριο Ανδρεάδη Βασίλη, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με την Νέα Δημοκρατία. Εμείς συνεπείς αύριο εδώ στις 9 και στη 1:30 το βράδυ. Καλή ξεκούραση, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.